Πρόσωπα θλιμμένα, κεφάλια σκυμμένα. Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας φτάνουν τα ξημερώματα στην Αθήνα μετά την εκδρομή στα Τύρανα. Προπονητής και παίκτες κατάφεραν να κάνουν έναν ολόκληρο λαό να νιώσει ντροπή και αγανάκτηση. Ένας λαός που ταπεινώθηκε όχι μόνο σε αθλητικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Πέστα. Ξεφυλισμένοι. Κανένα. Τίποτα. Μόνο για τα λεφτά. Θέλετε μεταγραφές στο εξωτερικό. Οι Αλβανοί όλη μία γροθιά έπαιξαν για τη φανέλα τους και μας νίκησαν καθαρά. Αλβανία-Ελλάδα 2-0 χθες το βράδυ στα Τύρανα, με την ελληνική ομάδα να απογοητεύει με την εμφάνισή της ακόμα και τους ορκισμένους εχθρούς της. Με έναν προπονητή που τελικά μόνο 100 χρόνια πίσω κοιτά, αφού μετά το τέλος του αγώνα έχασε κάθε μέτρο. Ο Βασίλης Δανίλη έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την προσπάθεια και δήλωσε ότι έμεινε ευχαριστημένος. Παίξαμε καλά, ρε, παίξαμε καλά. Πού το καλά, κύριε Δανίλη. Πρόσεχε. Όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα από την τηλεόραση του Α ήταν μια εθνική ομάδα η οποία έδειξε ότι δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μόλις δέχτηκε το πρώτο γκολ Πελάγος, ενώ ποδοσφαιριστές μεγάλης αξίας με εμπειρίες του Champions League δεν μπόρεσε να νικήσει στο 300. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα βρέθηκε πολλές φορές μια ανάσα από τον γκολ, αλλά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν ούτε ο Καραγκούνης, ούτε ο Γεωργιάδης, ούτε ο Χούτος. Τέλειος, δεν είστε εσείς. Τι είστε, δεν ντρέπεστε. Εμείς ντρεπόμαστε όλοι και εσείς πρέπει να ντρέπεστε. Έλληνες είμαστε όλοι. Σύσσωμος ο ελληνικός τύπος με πηχαίους τίτλους καυτηρίασε την εμφάνιση ντροπή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Αξιοθρήνητη ομάδα χαρακτηρίζουν την εθνική τα νέα. Αυτή είναι η Ελλάδα, λέει η ελευθεροτυπία. Για ποδοσφαιρική ταπείνωση μιλάει ο ελεύθερος τύπος. Οι αθλητικές εφημερίδες είναι περισσότερο καυστικές για τη χθεσινή ήττα. Εθνική απελπισία είναι ο τίτλος αθλητικής ηχούς. Για εθνικό ναυάγιο κάνει λόγο το φως, ενώ ο φίλαθρος λέει μπράβο στους Αλβανούς. Για ζούμε όμως πρώτα αυτή τη φάση με τον Ζωγοράκη στη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία για τον γκολ που χάνεται όμως. Γκολ που δεν χάνεται αυτό. Θα καταφέρει να περάσει την μπάλα δεξιά. Η κεφαλιά του Γεωργιάδη, χαμένη ευκαιρία. Προσπάθησε ο Λιμπερόπουλος να κερδίσει, απομάκρυνε στη συνέχεια. Και δεν υπάρχει offside, δοτάρε στη μεγάλη περιοχή με τον Νικοπολίδη που μπλοκάρει. Ένα δώρο θα έλεγα από τον Αλβανό επιθετικό. Και το 0-0 παραμένει. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Εθνική Αλβανίας. Λιμπερόπουλος, υπάρχουν καλές προϋποθέσεις. Τώρα η παλιά για τον Κούτο που δεν είναι σε θέση offside. Τρέχει προς την αντίπαλη περιοχή, πλασάρει μπαλ out. Μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Εθνική Ελλάδος. Το 0-0 παραμένει. Αυτή η φάση το 37ο λεπτό. Ατμίρ Βάτα τώρα για την Αλβανία. Θα κάνει την παράλληλη παλιά, η κεφαλιά και τον γκολ. Το γκολ από τον Μπούτσι, τον Αλμπάν Μπούτσι. Τον 27χρονο επιθετικό. Και ακούτε και βλέπετε άλλωστε τι γίνεται στο Κεμάλ Σάφα των Τυράννων. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 1-0 υπέρ της Αλβανίας παραμένει. Μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από την κεφαλιά του Πακάη. Πακάη λοιπόν κάνει το 2-0 και εδώ πεθαίνουν οι ελπίδες της εθνικής μας για κάτι καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α έφτασε στο τέλος του. Επόμενη ενημέρωση 7:30. Μας καλό σας απόγευμα. Καλό...